Χάρη Λοϊζίδη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λοϊζίδη. Γεια σας, κυρία Μιγιώτη, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, θέλετε λίγο να σχολιάσετε αυτό το μέτρο, το πρώτο που ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προπληρωμένη κάρτα, λέει, για τους νέους 18 με 25 που έχουν εμβολιαστεί. Δίνεται έτσι ένα κίνητρο. Νομίζω πρέπει να συγχαρούμε την κυβέρνηση της Ελλάδος και τον Πρωθυπουργό, γιατί αυτού του είδους τα μέτρα πραγματικά θεωρούνται κίνητρα προς στήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας. Και τέτοιου είδους μέτρα πρέπει να δούμε και εδώ σιγά σιγά να εξαγγέλλονται. Μα τι σιγά σιγά, κύριε Λοϊζίδη, δεν μας παίρνει για να το δούμε σιγά σιγά. Πρέπει πολύ γρήγορα να τα δούμε. Σύμφωνα μαζί σας, ναι, πολύ γρήγορα να τα δούμε. Απλώς χάρη του λόγου το είπα έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε και υφιστάμενα προγράμματα στήριξης που υπάρχουν να επεκταθούν από κάποια ημερομηνία κλπ. Που θα επεκταθούν έτσι και αλλιώς να αφορούν τους εμβολιασμένους. Ή αν θα μπουν νέα μέτρα απαγόρευσης είτε οτιδήποτε κυκλοφορίας είτε περιορισμού της διακίνησης κλπ. Να αφορά και πάλι τους μη εμβολιασμένους. Μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχουμε ένα και μοναδικό όπλο ενάντια σε αυτή την πανδημία και δεν το αξιοποιούμε εκεί που χρειάζεται. Ζητήθηκαν οι δικές σας απόψεις, κύριε Λοϊζίδη, προς αυτήν την κατεύθυνση καθόλου? Έχουμε υποβάλει αρκετές εισηγήσεις. Έχουμε πει ακόμα και στο κομμάτι το εργασιακό ότι δεν σας το κρύβω ότι κάποιοι από τους συναδέλφους μελετούν το ενδεχόμενο να καλούν για εργασία μόνο προσωπικό το οποίο έχει εμβολιαστεί. Πράγμα το οποίο ενδεχομένως να έχει κάποιες, όπως μας είπε η Υπουργός Εργασίας, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, διότι μπορεί να υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας. Φυσικά υπάρχουν και αντίθετες απόψεις περί τούτου, αλλά εμείς σεβόμαστε την άποψη της Υπουργού Εργασίας και θα μείνουμε να την σεβόμαστε και να την τηρούμε. Ένα από λεπτό, για να μου το εξηγήσετε λίγο, κύριε Λοϊζίδη. Λέτε να καλείτε για εργασία προσωπικό που έχει εμβολιαστεί, δηλαδή από το υφιστάμενο προσωπικό. Γιατί προσλήψεις, ναι, δεν γίνονται. Όχι, αλλά ξέρετε ότι με τα μέτρα στήριξης εργαζομένων που είναι σε εξέλιξη, υπάρχει προσωπικό το οποίο δεν έρχεται στην εργασία του και λαμβάνει το 60% των απολαβών του και υπάρχει προσωπικό που έρχεται για εργασία και λαμβάνει το 100%. Μάλιστα. Το προσωπικό που εργάζεται δηλαδή πληρώνεται καλύτερα από αυτούς που δεν εργάζονται. Άρα να πόκειται στον ιδιοκτήτη, γιατί να υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας? Βέβαια θα έχουμε νομικό στη συνέχεια της εκπομπής, θα τον ρωτήσουμε. Δεν είναι επιλογή του εργοδότη αν θέλει να διασφαλίσει ότι θέλει ο χώρος του να είναι COVID-free, να έχει ασφάλεια, να είναι με εμβολιασμένο προσωπικό. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει? Μα αυτό ακριβώς είναι το δικό μας επιχείρημα, ναι, αλλά δεν θέλουμε να επιμένουμε επί τούτου. Για τον λόγο ότι θέλουμε να το μελετήσουμε και εμείς από την νομική του πτυχή, ναι. Όμως θεωρώ ότι με το να λέμε στους τουρίστες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο έρχονται είτε εμβολιασμένοι είτε με τεστ τελευταίας στιγμής και γίνονται και διπλή έλεγχη στο αεροδρόμιο, να τους λέμε ελάτε σε ένα ξενοδοχείο όπου το προσωπικό είναι όλοι εμβολιασμένοι. Αυτό, ναι, αντιλαμβάνεστε, είναι τεράστιο εργαλείο πρόθεσης της τουριστικής Κύπρου και θα εκτιμηθεί τα δέοντα από τις αγορές. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Βρετανική αγορά, ο κύριος λόγος που δεν μας έχει βάλει και εμάς όπως τη Μάλτα στην πράσινη κατηγορία είναι διότι είχαμε χαμηλό ποσοστό εμβολιαστέν. Ναι. Όντως, και εκεί μετατίθεται η καλοκαιρινή σεζόν, γιατί να μην θεωρήσουμε ότι χάθηκε εντελώς, κύριε Λοϊζίδη, υπάρχει μια μικρή ελπίδα για παρακάτω, έτσι. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχει χαθεί και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, τα πράγματα πλέον δυσκολεύουν τα μέγιστα. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Μακάρι να γίνει κάτι το οποίο να μας επιτρέψει έστω και το δεύτερο μισό του Ιουλίου να λειτουργήσουμε με κάποιες υποφερτές πληρότητες. Θα έχουμε και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο
και τον Οκτώβριο πιστεύω, διότι άπαξ και ξεκινήσει η ροή από τις αγορές, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, ίσως να μπούμε και στο Νιόβρη, και αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, τουλάχιστον να έχουμε αυτή την τριμηνία από τον Αύγουστο και μετά, να έχουμε καλές ροές αφίξεων. Ναι, κύριε Λουιζίδη, όμως τώρα ακούμε ότι εξαπλώνεται ραγδαία η μετάλλαξη Δέλτα και λένε κάποιοι, τι τους θέλουμε τους τουρίστες οι οποίοι μπορεί να μην είναι και καθαροί και να μας κουβαλήσουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα και μας απασχολεί και εμάς, όπως πάντοτε μας απασχολούσαν όλες οι επιδημιολογικές εξελίξεις, κυρίως στη χώρα μας αλλά και στις υπόλοιπες αγορές που αντλούμε τουρισμό, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και εμάς αυτό. Και όπως ξέρετε, στα πρωτόκολλα αφίξεων του αεροδρομίου υπάρχουν αυτά τα θέματα. Υπάρχει προϋπόθεση να είσαι εμβολιασμένος, υπάρχει προϋπόθεση να έχεις μαζί σου τεστ και υπάρχει και η κατηγοριοποίηση των χωρών. Άρα ανάλογα με τη χώρα που προέρχεται κάποιος, εάν είναι ψηλά εκεί τα ποσοστά και η χώρα αυτή είναι στην κόκκινη κατηγορία, τότε δυσκολεύει πολύ την άφιξη στην Κύπρο. Το ίδιο ισχύει και για το αντίστροφο. Οπότε σίγουρα είναι πράγματα που μας απασχολούν. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι η χρονιά του 2021 αυτή που όλοι ελπίζαμε ότι θα είχαμε βάλει στο περιθώριο την πανδημία και θα ξαναεπικεντρωνόμασταν στις εργασίες μας όπως κάθε χρόνο. Και τώρα μας απασχολεί και το 2022, διότι και το 2022 με όλες αυτές τις μεταλλάξεις, με τις εξελίξεις σε όλες τις αγορές, με τον χειμώνα κλπ. Δεν ξέρουμε πού θα πάει και το 2022 πλέον. Άρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αφάνταστα. Μάλιστα. Κύριε Λουιζίδη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ λοιπόν, πάμε κύριε Σιγκύρη να δούμε και την